Ένας παραδοσιακός νερόμυλος στον Άγιο Γερμανό στις Πρέσπες και μια βυζαντινή εκκλησία στη Μάνη, δύο μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αφού αναστηλώθηκαν και αποκαταστάθηκαν, κέρδισαν υψηλές διακρίσεις στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2016. Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη παρουσίασαν ο μαέστρος Πλάθιδο Ντομίνγκο, που είναι πρόεδρος της Europa Nostra, αλλά και ο Επίτροπος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Νεολαία και τον Αθλητισμό. Ο παραδοσιακός νερόμυλος στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών, που κατασκευάστηκε το 1930, ζωντανεύει μετά από πολλά χρόνια σιωπής. Το νερό ξανακυλά με δύναμη και ο νερόμυλος, που είναι πλήρως λειτουργικός, μπορεί τώρα να συνεχίσει το άλεσμα των σιτηρών, το πλύσιμο των ρούχων και το μαντάνι για την τελική επεξεργασία των αργαλήσιων υφαντών. Μαζί με το νερόμυλο ζωντανεύει και ένα πολύτιμο κομμάτι της προβιομηχανικής οικονομίας της Ελλάδας. Το κτίριο αντιμετώπιζε κίνδυνο κατάρρευσης και διασώθηκε με τις παρεμβάσεις που έγιναν. Οι μηχανισμοί του αποκαταστάθηκαν πλήρως, όπως και το σύστημα υδροδότησης του μήλου. Η επαναφορά της παραγωγής βρόσιμου αλευριού, που με τη σειρά της θα ενισχύσει και θα υποστηρίξει και άλλες παραδοσιακές δραστηριότητες στο χωριό, καθώς επίσης και την καλλιέργεια βιολογικών σιτηρών στην ευρύτερη περιοχή. Traditional water mill in Agios Germanus in Prespes, Greece. Αυτή η πολύ επιτυχημένη παρέμβαση κέρδισε βραβείο Grand Prix επιμελούς εργασίας στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Europa Nostra. Τις ελληνικές συμμετοχές στήριξε έμπρακτα η ελληνική εταιρεία περιβάλλοντος και πολιτισμού. Διακριθήκαμε μέσα στους 29. Το να κερδίσουμε ένα Grand Prix ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Μας κάνει πολύ περήφανους. Στέλνει ένα μήνυμα στην τοπική κοινωνία που αξίζει να προστατεύσει και να διατηρήσει την αρχιτεκτονική της κληρονομιά. Ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη ότι σαν Ελλάδα μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Βραβείο Europa Nostra για το 2016 έλαβε όμως ο Ναός του Αγίου Πέτρου. Είναι το αρχαιότερο από τα 10 βυζαντινά μνημεία του χωριού Καστάνια της Μεσσηνιακής Μάνης. Πρόκειται για ναό του 12ου αιώνα, ο οποίος ήταν σε κακή κατάσταση διατήρησης πριν την έναρξη των εργασιών. Μετά τις παρεμβάσεις, αποκαταστάθηκε η στατική του κτηρίου και συντηρήθηκε το εσωτερικό του, ενώ διασώθηκαν οι εξαιρετικές του αγιογραφίες. Στην εκδήλωση για τα βραβεία Europa Nostra απονεμήθηκαν διακρίσεις συνολικά σε 28 συμμετοχές από 16 χώρες, στέλνοντας το μήνυμα της αξίας διατήρησης της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς όλων των χωρών της Ευρώπης.